Δρυμή κατηγορώ κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του συστήματο που διοικούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια, εξαπέλυσε ο Δημήτρη Μελισανίδη στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Δεοντολογία σχετικά με την υπόθεση τη συμμορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ισχυρό άνδρα τη ΑΕΚ μίλησε για εγκληματική οργάνωση και στημένα παιχνίδια. Είχα την πληροφορία ότι το Ολυμπιακό Βέρια 3-0 ήταν στημένο. Το ομολόγησαν παίκτε και ο προπονητή. Ο στοιχηματισμό ήταν υπέρογο. Έφτασε τα 6 εκατομμύρια. Τόσα δεν παίζονται ούτε στο Ρεάλ Μπαρσελώνα. Για πρώτη φορά από ιδρύσεω του αθλητισμού, ο πρωταθλητή έβγαινε από τον Νοέμβριο. Ήταν όλα μιλημένα και στημένα. Πιο στημένα δεν γινόταν. Ο Σαρή ήταν το εργαλείο του στην ΕΠΟ. Τον έβαλαν μπροστινό. Έγιναν οι εκλογέ, αλλά όλα ήταν μιλημένα. Οι κασέτε τη ΕΕΠ τα λένε όλα. Εγκληματική οργάνωση κανονική. Στην κατάθεσή του, ο Δημήτρη Μελισανίδη έκανε λόγο για συμμορία και μαφία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάει ο κύριο Μαρινάκη με τον πρόεδρο τη ΕΠΟ για του λέει. Βάλε αυτόν τον διαιτητή. Μιλάει ο κύριο Μαρινάκη με στέλεχο τη ΕΠΟ για τι επιτροπέ εφέσεων. Είχαν βάλει χέρι και εκεί. Μέχρι και προπονητέ σε ομάδε έβαζαν. Μιλάμε για κανονική μαφία. Με τον ζωγράφο έγινε το μεγάλο έγκλημα. Τον είχαν βάλει αρχιδιαιτητή. Ήταν εργαλείο του. Κανονικό υπάλληλο. Βάλε αυτόν διαιτητή. Βάλε αυτόν παρατηρητή. Οι διαιτέ έκαναν χειρουργία. Μιλάμε για εγκλήματα. Και οι παρατηρητέ ήταν μιλημένοι. Αυτή η συμμόρια, αυτή η κλίκα έστησε τον τραυματισμό ζωγράφου για να βγάλει εμένα από τη μέση. Ο Μπριάκο και ένα άλλο έκαναν τους ορισμούς διατητών. Ήταν όλοι μιλημένοι.